Παιδιά, βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας σχολικής χρονιάς και όπως κάθε χρόνο τέτοια ημέρα συγκεντρωθήκαμε για να τελέσουμε τον καθιερωμένο αγιασμό και να παρακαλέσουμε τον Θεό να στείλει την ευλογία και την χάρη του σε εσάς και τους δασκάλους και καθηγητές σας, προκειμένου να διανύσετε την χρονιά αυτή με υγεία, φώτιση και διάθεση για μάθηση και γνώση. Όπως γνωρίζουμε όλοι, κάθε νέο ξεκίνημα και κάθε καινούργια αρχή γεμίζει τις ψυχές των ανθρώπων όχι μόνο με αισιοδοξία, αλλά και με ελπίδα, προσμονή και προσδοκίες για κάτι καλύτερο και ωραιότερο. Και ακριβώς αυτήν την αισιοδοξία και αυτήν την ελπίδα και τις προσδοκίες θέλω να σας ζητήσω να έχετε μέσα στην καρδιά σας και έτσι να έρχεστε κάθε μέρα στο σχολείο, να παρακολουθείτε τα μαθήματα, να διαβάζετε και να αγωνίζεστε πάντοτε για τα υψηλότερα και τα καλύτερα. Ποτέ μην αφήσετε τον εαυτό σας να απογοητευτεί από τυχόν δυσκολίες ή εμπόδια και να τα παρατήσει έτσι εύκολα. Αντίθετα, μπροστά στην όποια δυσκολία να συνεχίσετε με μεγαλύτερο πείσμα και επιμονή. Να είστε βέβαιοι ότι στο τέλος θα βγείτε νικητές και θα πετύχετε τους στόχους σας. Θέλω όμως ακόμη να θυμάστε, παιδιά μου, ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι πληγισμένος από τον Θεό με πολλές δυνάμεις και δυνατότητες, όμως δεν γίνεται να τα καταφέρει στην ζωή του στηριγμένος αποκλειστικά και μόνο στον εαυτό του. Χρειάζεται οπωσδήποτε την βοήθεια του Θεού, την χάρη και το έλεος του. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο τελέσαμε σήμερα τον αγιασμό και για τον ίδιο αυτόν λόγο σας προτρέπουμε πολύ αγάπη. Πριν ξεκινήσετε κάθε προσπάθειά σας στο σχολείο και οπουδήποτε αλλού στη ζωή σας, να προσεύχεστε στο Θεό με πίστη, να ζητάτε την βοήθεια του την βοήθειά του και να είστε όχι 100% αλλά 1000% σίγουροι ότι ο Θεός θα σας ακούσει και θα είναι στο πλευρό σας, δίνοντάς σας ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και βοήθεια για να αριστεύετε και στο σχολείο και σε ό,τι άλλο κάνετε αύριο στη ζωή σας. Να είστε επίσης βέβαιοι ότι μαζί με τον Θεό θα είναι δίπλα σας οι δάσκαλοι και οι καθηγητές σας, προκειμένου να σας στηρίζουν και να συμπαραστέκονται στον αγώνα σας με στόχο να κατακτήσετε την γνώση και να διαμορφώσετε ισχυρό και ηθικό χαρακτήρα. Να γίνετε σωστοί άνθρωποι και έντιμοι Έλληνες πολίτες για να προσφέρετε ό,τι καλύτερο μπορείτε στις οικογένειές σας και στην Ελλάδα μας. Με τις σκέψεις αυτές σας ευλογώ έναν και μία-μία ξεχωριστά και εύχομαι με όλη μου την καρδιά σε εσάς, τους δασκάλους και τους καθηγητές σας, καλή, αγιασμένη και ευλογημένη νέα σχολική χρονιά. Καλή χρονιά. Νιώτατε, κύριε Δήμαρχε, κυρία Διευθύντρια, αξιότιμη εκπαιδευτική, μετά από όσα ακούσαμε από τις ευχές, αλλά θα έλεγα τις προτροπές και τις συμβουλές του Σεβασμιωτάτου μας, νομίζω ότι το μόνο που απομένει είναι να τις εφαρμόσουμε κατά γράμμα. Και θα δείτε ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι προς όφελό σας. Όποιος προσπαθεί και εκμεταλλεύεται αυτόν τον χρόνο, αυτά τα χρόνια, πρέπει να ξέρετε ότι προσπαθεί μόνο για τον εαυτό του, για να μπορέσει μεθαύριο και να πορευτεί σε αυτή τη δύσκολη ζωή που υπάρχει μπροστά, αλλά και να είναι χρήσιμος στον εαυτό του, στην οικογένειά του, κυρίως όμως στην κοινωνία. Εγώ το μόνο που έχουμε μέσα από την καρδιά μου είναι σε όλους, σε όλο αυτό το σχολικό συγκρότημα, καθηγητές, μαθητές, ακόμα και στους γονείς σας, υγεία, δύναμη, γιατί πραγματικά αυτή η χρονιά θα είναι δύσκολη. Όλοι μαζί όμως μπορούμε να την κάνουμε ευχάριστη, εύκολη και πάνω απ' όλα χρήσιμη και επικοδομητική. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Προϊστάμενος της Τροάντιας Εκπαίδευσης, κυρία Διευθύντρια, κυρίες και κύριοι εκπαιδευτικοί, αγαπητά μας παιδιά, πρέπει να σας πω ότι βρίσκεστε
στο κυριότερο στάδιο της ζωής σας. Είναι 3 χρόνια τα κυριότερα χρόνια. Εάν σκεφτείτε και καθίσετε και διαβάσετε τα 3 χρόνια και πετύχετε εκεί που επιδιώκει ο καθένας, εκεί που επιθυμεί ο καθένας, πρέπει να ξέρετε, έχετε έτσι ένα όπλο ακόμα στη φαρέτρα σας για να πετύχετε τη ζωή σας. Διότι είναι δύσκολα τα χρόνια που περνάμε, δουλειές δεν υπάρχουν. Άρα ένα πτυχίο είναι πολύ σημαντικό και για να είμαστε και καλύτεροι, αλλά και να έχουμε ένα πτυχίο για να μπορούμε να διοριστούμε κάπου ή να εργαστούμε κάπου, ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα. Τα έχετε ακούσει, τα έχετε διαβάσει, ότι πολλοί συμπολίτες μας, πολλοί επιστήμονες δικοί μας, μη βρίσκοντας δουλειά εδώ στην Ελλάδα, πηγαίνουν ακόμα και στα ξένα κράτη έχοντας ένα πτυχίο και μπορούν να δουλέψουν. Όσοι δεν έχουν αυτό το πτυχίο, πλέον δεν μπορούν να βρουν δουλειά πουθενά. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία στους στόχους σας, καλή επιτυχία τη χρονιά αυτή που θα διανύσετε, συνεργασία με τους καθηγητάς σας, υπομονή στους καθηγητάς σας και κουράγιο σε εσάς. Καλή χρονιά. Όσον αφορά τα σχολεία, παρόλη την κρίση που υπάρχει και παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και τις αγωνίες, ωστόσο όμως σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων δεν έχουμε βασικά προβλήματα. Ξεκινάμε από τα βιβλία τα οποία ήδη έχουν μοιραστεί στο έπακρο. Συνεχίζουμε τη στελέχωση, η οποία εκ των πραγμάτων είναι, θα λέγαμε, όχι μόνο ικανοποιητική, είναι αρκούντως καλή, γιατί δεν χρειαζόμαστε πια αναπληρωτές. Η αύξηση του ωραρίου που δόθηκε στους καθηγητές αυτή τη στιγμή δεν δημιουργεί πληρότητες. Οπότε δεν ξεκινάμε τέτοια θέματα. Και γενικά τα κτηριακά, τα προβλήματα ποτέ δεν υπήρχαν στη Φλόρινα ιδιαίτερα. Η μόνη μου επιφύλαξη είναι, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί σε ό,τι αφορά αυτά που έχουν υποστεί κάποιες ειδικότητες και γενικά το κλίμα που επικρατεί της ανασφάλειας. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υπάρξουν πολλές απεργίες και σε τι βαθμό, σε ποσοστό και κυρίως πόσο θα διαρκέσουν. Αυτό είναι η επιφύλαξη απόψη διεύθυνσης. Κοιτάξτε, πέρσι το αντιμετωπίσαμε το θέμα. Βέβαια ήταν η καλή συγκυρία που ήταν ο χειμώνας, θα λέγαμε, πολύ ήπιος. Φαντάζομαι πως αντίστοιχα και αυτό δεν θα έχουμε. Τέτοια προβλήματα πέρυσι τουλάχιστον δεν υπήρξαν. Ξέρουμε ότι οι σχολικές επιτροπές έχουν πολύ λίγες πιστώσεις, αλλά προσαρμοστήκαμε σε αυτά τα δεδομένα. Πριν τα βιβλία, τι γίνεται? Τα βιβλία, σας είπα ευθύς εξ αρχής ότι έχουν δοθεί πλήρως, έχουν διαμοιραστεί στα σχολεία. Τις ευλογίες της Εκκλησίας που μόλις πήραμε, με φιλόδοξα σχέδια και νέους σχεδιασμούς, αρχίζουμε σήμερα τα τακτικά μαθήματα για τη νέα σχολική χρονιά. Ευχή και προσδοκία όλων μας είναι να κάνουμε καλή αρχή και να έχουμε μια χρονιά αποδοτική και δημιουργική για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Θα ήθελα εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων να ευχαριστήσω όλους τους συμπαραστάτες του σχολείου, που με την εδώ παρουσία του σήμερα μας εμψυχώνουν, μας δίνουν δύναμη και μας γεμίζουν με αισιοδοξία για την επιτυχή πορεία μας τη νέα σχολική χρονιά που μόλις αρχίζουν. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της σχολικής χρονιάς, είναι η μέρα των μαθητών του σχολείου μας, η μέρα των παιδιών που οι γονείς τους και η πολιτεία μας εμπιστεύτηκαν. Είναι όμως και η μέρα των εκπαιδευτικών, των ανθρώπων στον οποίον τα χέρια η πολιτεία εναπόθεσε τη βαριά ευθύνη της εκπαίδευσης και αγωγής των μελλοντικών πολιτών. Το μαγικό δέσιμο της σχέσης μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και η προσήλωση του καθενός στο καθήκον του, θα φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, ξεκινάτε σήμερα μια νέα σχολική χρονιά. Είναι ευκαιρία να θέσετε καινούριους στόχους. Πρέπει να βάλετε πιο ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων από τον εαυτό σας. Οργανώστε τις δραστηριότητές σας και βάλτε ένα πρόγραμμα στη μελέτη σας για να κερδίσετε το στοίχημα της επιτυχίας σε όλους τους τομείς. Το σχολείο σας παρέχει πολλές ευκαιρίες για να αποκτήσετε γνώσεις, δεξιότητες και να αναπτύξετε την προσωπικότητά σας και παράλληλα να καλλιεργήσετε το πνεύμα σας. Εμείς, οι καθηγητές σας, δεσμευόμαστε να δουλέψουμε σκληρά για να σας προσφέρουμε όχι μόνο γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, αλλά να αναπτύξουμε και την κριτική σας σκέψη, ώστε να γίνετε ικανοί να διαχειρίζεστε και να επιλύετε μόνοι σας τα προβλήματα της καθημερινής σας ζωής. Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να καλλιεργήσετε τα ειδικά σας ενδιαφέροντα, ενεργώντας πάντοτε μέσα στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης
και της σωστής και δίκαιης αντιμετώπισης. Υποσχόμαστε δια του παραδείγματος να σας εμπνεύσουμε εντιμότητα, υπευθυνότητα, αυτοπιθαρχία, πνεύμα συνεργασίας και αποδοχής μέσα στα πλαίσια των στόχων και των προσανατολισμών της παιδείας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να καλωσορίσω και επίσημα στο σχολείο μας τις μαθήτριες και τους μαθητές που για πρώτη φορά έρχονται στο λύκειό μας, τις μαθητές της Α' Λυκείου, και να τους διαβεβαιώσω οι καθηγητές θα βρίσκονται δίπλα τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν παιδιά στο σχολείο μας. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Καλή δύναμη στο Τρίτη Λυκείου. Ας αρχίσουμε από το μεγαλύτερο στο μικρότερο, από το πιο δυνατό στο πιο αδύνατο.
Καλή χρονιά σε όλους και με δύναμη και υγεία. Παρακαλώ την σχολική σύμβουλο. Παρασιολογιότατε πατέρα Ιωαννίδη, αγαπητοί διευθυντές του πρώτου και δεύτερου δημοτικού σχολείου, κύριε Μάθο και κύριε Νταϊκόπουλε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί και σεβαστοί νεαρότατε παππούδες και γιαγιάδες που είστε σήμερα εδώ και αγαπημένα μας παιδιά, καταρχήν σας μεταφέρω τον εγκάδιο χαιρετισμό του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτη Νότα, τον χαιρετισμό της Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής της κ. Βαϊρινού για καλή και δημιουργική χρονιά και σας εκφράζω και τις δικές μου ευχές να περάσετε πάρα πολύ καλά, δημιουργικά, ευχάριστα, να αποκομίσετε γνώσεις, να εμπλουτίσετε τις δεξιότητες σας και ιδιαίτερα στα παιδάκια τα μικρά της πρώτης, τους μικρούς μαθητές της πρώτης και τους μικρούς μαθητές του νηπιαγωγείου, ιδιαίτερες ευχές και ελπίζω όλοι οι μεγαλύτεροι μαθητές να τους προσέχετε σαν αδέρφια σας. Θέλω να σας πω μέσα από την καρδιά μου ότι μέσα στο δικαιώμα της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης που περνάμε, το σχολείο πραγματικά εξακολουθεί να είναι ο φάρος της ελπίδας για την αλλαγή, για την βελτίωση των πραγμάτων. Είναι η πηγή της αισιοδοξίας και της ελπίδας για την ελληνική κοινωνία. Παρακαλώ θερμά, ειδικά την φετινή χρονιά, τους αγαπητούς μου συναδέρφους να καταθέσουν το περίσσευμα της ψυχής τους, γιατί πραγματικά έχουμε το προνόμιο να υπηρετούμε τον άνθρωπο στη πιο σημαντική και ευαίσθητη φάση στην παιδική του ηλικία. Αντλούμε δύναμη από τα παιδιά σας και θα δώσουμε και εμείς τον καλύτερο εαυτό μας να τα στηρίξουμε, αλλά και να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Το σχολείο μας πρέπει να είναι και μία άμεση αλληλεγγύη όλης της κοινωνίας, γι' αυτό και να είστε βέβαιοι ότι οι συνάδελφοι όλοι και εγώ προσωπικά θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε οποιονδήποτε σε όποιο πρόβλημα έρθει να επισκεφθεί στο σχολικό χώρο. Θα είμαστε κοντά, θα έχουμε πολλές συναντήσεις και ελπίζω η χρονιά αυτή να είναι η πιο δημιουργική και η πιο καλή από όλες τις προηγούμενες. Καλή χρονιά, παιδιά! Θα ήθελα εκ μέρους όλων των εκπαιδευτικών συγκροτήματός μας να ευχηθώ μεγάλη πρόοδο στα παιδιά, ιδιαίτερα στα πρωτάκια που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τον σχολικό. Να σας πω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι συνεργάτες σας, είναι δίπλα σας και όχι απέναντί σας. Εμπιστευτείτε τους, βοηθήστε για να βοηθήσουμε μαζί το παιδί σας. Οι πόρτες των διευθυντών είναι ανοιχτές για οποιοδήποτε λογικό και δίκαιο έτοιμά σας. Ξεκινάμε χωρίς προβλήματα τουλάχιστον εμείς σαν σχολικές μονάδες, εκτός από τα οικονομικά που τα ξέρετε. Σε επίπεδο προσωπικού και βιβλίων είμαστε πλήρης. Βιβλία δεν θα διανεμηθούν σήμερα. Τα βιβλία θα διανεμηθούν αύριο. Δεν τις ανακοινώσεις. Για αύριο το σχολείο... Κάντε λίγο ησυχία εδώ μπροστά. Εδώ μπροστά λίγο ησυχία. Αύριο 8 και 10 με 12 και 25 όλοι. Από την πρώτη ως την έκτη και την Παρασκευή. Για τη Δευτέρα θα ενημερωθούν τα παιδιά. Επαναλαμβάνω, 8 και 10 με 12 και 25 όλοι. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι μόλις τελειώσει η σημερινή συνάντηση, ο αγιασμός, οι γονείς των μαθητών της πρώτης τάξης, τόσο του δευτέρου όσο και του πρώτου δημοτικού σχολείου, θα συγκεντρωθούν σε μία αίθουσα σε κάθε σχολείο για να συζητήσουν με τον διευθυντή. Και το τρίτο και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι ένα από τα βασικά έσοδα του δημοτικού, των δημοτικών σχολείων είναι το κηλικείο. Προτιμήστε το. Και σε... Μεταμαδίο περνάτε, στέλνετε πρόγραμμα στα κούλες και φέρετε. Μπορεί κάποιοι να έχετε φέρει τις τσάντες σας, εμείς έχουμε προγραμματίσει και έχουμε βάλει τα βιβλία σε σακουλάκια για να τα πάρετε έτσι. Εντάξει. Που
και εγώ σαν φίλιο και σαν αυτοί το έχω βιώσει. Ήμουν εδώ στο Στέρνο Λύκειο σαν καθηγητής αρκετά χρόνια και ως διευθυντής επίσης. Λοιπόν, τα αγαθά κόπης κτώνται. Το μάθετε στην αρχαία αυτό, τη δοτική. Λοιπόν, με κόπους αποκτάμε γενικά τα αγαθά. Και βέβαια, το βασικότερο αγαθό αυτή τη στιγμή για τον άνθρωπο είναι η γνώση και η μόρφωση, η μεγαλύτερη αξία. Ασχέτως αν τα τελευταία χρόνια συνειδητοποιούμε ότι το σχολείο ίσως να μην δίνει και προοπτικές εργασιακές. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να μορφωθούμε. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και σε ό,τι αφορά τη διεύθυνσή μας, επειδή συντονίζομαι γενικά τα σχολεία και τη λειτουργία των σχολείων, φέτος ξεκινάμε καλά. Ασχέτως βέβαια αν ακούγονται διάφορα τα οποία αφορούν τους καθηγητές και εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Δοκιμάζονται οι καθηγητές, σας ξέρεις, όπως βέβαια όλοι στο δημόσιο. Και ένας λόγος παραπάνω είναι να σεβαστείτε και την αγωνία των καθηγητών, αλλά και ιδιαίτερα και τον κόπο και τη συσύνση των γονέων σας, στην περίοδο κρίσης που υπάρχει. Λοιπόν, από τη μεριά μας, εμείς σας βοηθήσουμε σε οτιδήποτε. Μπορείτε προσωπικά να έρχεστε κιόλας και στο γραφείο μου, αν χρειαστεί κάτι. Ξεκινάτε καλά από την άποψη ότι έχετε τα βιβλία σας. Το σχολείο σας είναι πολύ καλά στελεχωμένο, έχει πάρα πολύ καλό εκπαιδευτικό προσωπικό. Και σας εύχομαι πάλι υγεία, προσωπική και οικογενειακή και αισιοδοξία. Και στους συνάδελφους επίσης, εύχομαι υγεία, προσωπική και αισιοδοξία. Και θα λέγαμε και λίγη σύνεση, ίσως οι μέρες που έρχονται είναι αρκετά δύσκολες, αλλά μην ξεχνάμε ότι πρέπει να προτάσουμε πρώτα το ρόλο όχι του εκπαιδευτικού, αλλά του δασκάλου, παύλα, παιδαγωγού. Ευχαριστώ.